Ευρισκόμεθα εις το βιβλίο των κατηχήσεων του Αγίου Κυρίου. Εις την πέμπτη μυσταγωγική κατήχηση. Εις την 16η παράγραφον. Σας υπενθυμίζω ότι ο Άγιος Κύριλλος αναλύει, πάρα πολύ σύντομα βεβαίως, με αδρές γραμμές, την Κυριακή προσευχή εις τους κατηχουμένους του, και τώρα εδώ ευρισκόμεθα, αφού είπαμε τα τρία πρώτα αιτήματα αναφέρονται στο Θεό και τα τρία τελευταία αιτήματα αναφέρονται στις δικές μας ανάγκες, ήδη βρισκόμεθα εις το δεύτερο αίτημα της Δευτέρας Τριάδος. Συνεπώς εις το πέμπτον αίτημα, που λέγει «Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Και θα σας διαβάσω το κείμενο ολόκληρο του Αγίου Κυρίλου για μία ανάγνωση, που είναι αυτή η παράγραφος και που αναλύει, σας είπα πάντα σύντομα, αυτό το πέμπτον αίτημα που αναφέρεται στην αυτό που λέγει «Πατέρα μας, συγχώρεσε τις αμαρτίες μας, όπως και εμείς ήδη έχουμε συγχωρήσει τις αμαρτίες εκείνων οι οποίοι μας έχουν σταθεί αμαρτωλά απέναντί μας, μας έχουν βλάψει κλπ». Διαβάζω λοιπόν τον Άγιο Κύριλλο. «Πολλά έχομεν αμαρτήματα, πτέωμεν γάρ και εν λόγω και εν διανία και πλήστα κατά γνώσεως άξια ποιούμεν». Δηλαδή, έχουμε πολλά αμαρτήματα και φταίμε, και τούτο διότι φταίμε, και εν λόγω, στα λόγια, και εν διανία και στις σκέψεις, και κάνουμε άξια πολλής κατηγορίας πράγματα, πράξεις, καταγνώσεως άξια κατηγορίες. Και αν είπομεν ότι αμαρτίαν ουκ έχομεν, ψευδόμεθα. Αυτό είναι παρμένο από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη από την πρώτη του επιστολή, ως λέγει ο Ιωάννης. Και συνθήκας προς τον Θεόν τη θέμεθα, συγχωρήσε ημίν παρακαλούντες τα αμαρτήματα, ως και ημείς της πέλας τα οφειλήματα. Και κάνουμε συνθήκες, συμφωνίες με τον Θεό να συγχωρήσει, αφού τον παρακαλούμε, να συγχωρήσει τα δικά μας αμαρτήματα, όπως και εμείς έχουμε συγχωρήσει τα αμαρτήματα των γενική πληθυντικού, των πλησίων μας. Δηλαδή, εδώ έχει δοτική της πέλας, δηλαδή εκείνα που μας έφταξαν οι κοντινοί μας. «Εννοούντες τίνιν ανθίων ή αλαμβάνομεν, μη αναμείνομεν, μη δε υπερτιθόμεθα συγχωρήν αλήμης». Αν εννοήσουμε λοιπόν τι παίρνουμε έναντι τίνων, μη περιμένουμε να συγχωρήσουμε τους άλλους και μη το αναβάλουμε. Τα πτέσματα, τα γινόμενα εις ημάς, μικρά εστί και ευτελή και ευδιάλυτα. Εκείνα τα οποία οι άλλοι μας φταίνε είναι και μικρά και τυποτένια και εύκολα διαλυόμενα. Τα δε εις Θεόν ηθιμών γινόμενα μεγάλα εστί. Αντίθετα, εκείνα που εμείς απέναντι στο Θεό κάνουμε είναι μεγάλα. Θα σας εξηγήσω γιατί είναι μεγάλα αργότερα, πιο κάτω. Και της αυτού μόνης δεόμεθα φιλανθρωπίας. Και
μόνο λέγει τη φιλανθρωπία του επικαλούμεθα για να μας τα συγχωρήσει. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Πρόσεχε ουν μη δια τα μικρά και ευτελή εις σε αμαρτήματα αποκλείσει σε αυτό των βαρυτάτων αμαρτημάτων την παραθεού συγχώρηση. Πρόσεξε, λέγει, μη χάσεις τη συγχώρηση των βαραίων σου αμαρτημάτων, επειδή ακριβώς, και αποκλείσεις τον εαυτό σου από τη σωτηρία, επειδή ακριβώς αυτά τα μικρά και ευτελή αμαρτήματα που οι άλλοι σε σένα έχουν κάνει, δεν τους τα συγχωρήσεις. Αυτά, αγαπητοί μου, λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Για να δούμε όμως, διάβασα ολόκληρη την περικοπή, θα επανέλθω όμως σε επιμέρους σημεία. Λέμε εις το Πάτερ ημών, άφες ημίν τα οφειλήματα ημών. Άφες θα πει άφησε. Οφείλημα θα πει αυτό που χρωστάω. Οφειλήματα θα πει τα χρέη, αυτά που χρωστάω. Άφες ημίν σε μας. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι σε πληθυντικό αριθμό η σύνταξη της Κυριακής προσευχής. Είπαμε Πάτερ ημών, είπαμε Πατέρα μας. Έτσι λοιπόν είναι σε πληθυντική σύνταξη. Θα το δούμε αυτό παρακάτω. Γιατί παρακαλούμε να συγχωρηθούν και τα αμαρτήματα των άλλων. Και εδώ ομιλούμε περί οφειλών. Οφείλημα, οφειλήματα θα πει χρέη. Τι σημαίνει οφείλημα? Γιατί λέγεται έτσι εδώ? Σημαίνει αμάρτημα ή αμαρτήματα. Και εδώ βλέπει κανένας ότι τα αμαρτήματα λογαριάζονται σαν χρέη. Όπως θα γνωρίζετε ότι οι τρεις Ευαγγελιστές, Ματθαίος, Μάρκος και Λούκας, λέγονται συνοπτικοί, γιατί μπορεί κανείς να βλέπει και τα τρία Ευαγγέλια κατά έναν παράλληλον τρόπο. Γι' αυτό λέγονται συνοπτικοί. Ο Ιωάννης δεν ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, γράφει ιδιοτύπως. Έτσι παίρνουμε τον Λουκά, ο οποίος καταγράφει και αυτό στο Πάτερ ημών την Κυριακή προσευχή. Αν διαβάσετε, που είναι στο 11ο κεφάλαιο, θα δείτε ότι έχει κάνα δυο τρεις διαφορές. Οι διαφορές όμως δεν είναι διαφορές ουσίας, είναι μια κάποια άλλη διατύπωση, διασώζει όμως την κυρία ουσία της Κυριακής προσευχής, όπως ήδη διατυπούται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Και όπως θα γνωρίζετε, ότι καθιερωμένη προσευχή είναι ο τύπος, το σχήμα, όπως μας την καταχωρεί ο Ματθαίος. Παντού, έτσι, όλος ο Ορθόδοξος κόσμος έχει την Κυριακή προσευχή με αυτόν τον τρόπο, το σχήμα, τον τύπο του Ματθαίου. Τι λέει το καταλογάν Ευαγγέλιον σε αυτό το σημείο? Και άφεση μην, λέει ο Λουκάς, τα αμαρτίας ημών και γαραφτή αφίεμεν παντί το οφείλοντι ημίν. Δηλαδή, και άφησε σε μας τις αμαρτίες μας. Α, ώστε λοιπόν τα οφειλήματα του Ματθαίου είναι τα αμαρτήματα του Λουκά. Ώστε λοιπόν τα οφειλήματα είναι τα αμαρτήματα. Καθαρά, καθαρά, δεν υπάρχει τίποτε το ασαφές. Και παρακάτω, όπως και εμείς οι ίδιοι, διότι και εμείς οι ίδιοι, και γαραφτοί, αυτοί θα πει εμείς αυτοί, εμείς αυτοί, αφίεμεν, αφήσαμε παντί το οφείλοντι ημίν.
για ό,τι μας χρωστάει ο πλαϊνός μας, ο άλλος άνθρωπος. Εδώ βέβαια χρησιμοποιεί, όπως και ο Ματθαίος, αφήσαμε τα οφειλήματα. Εδώ λέει το οφείλονται, είναι το ίδιο. Ώστε βλέπουμε ότι οφείλημα είναι το αμάρτημα, οφειλήματα είναι τα αμαρτήματα. Αλλά γιατί όμως το αμάρτημα λέγεται οφειλή? Δηλαδή τι χρωστάμε στο Θεό? Αν εγώ κάνω αμαρτίες, τι είδους χρέος μπορεί να είναι στο Θεό? Εδώ θέλω να το προσέξετε αυτό, για να βάλουμε μερικά πράγματα στη θέση τους, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε δεν έκανα κανένα κακό σε κανέναν, ούτε το Θεό ζήμιωσα, ούτε τον πλησίον μου ζήμιωσα. Έτσι λένε πολλοί άνθρωποι, το λένε αυτό. Ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, δεν είναι ανεξάρτητος από τον Θεό. Όσο και αν ο άνθρωπος θέλει να λέγεται ότι είναι ανεξάρτητος, δεν είναι. Μπορεί να είναι λογικός, μπορεί να είναι ελεύθερος, αλλά δεν είναι ανεξάρτητος. Όπως το παιδί σας, τα παιδιά σας είναι λογικά, είναι ανεξάρτητοι, είναι ελεύθερα, αλλά δεν είναι όμως ανεξάρτητα. Έχουν την εξάρτησή τους από το σπίτι. Θα έρθουν στο σπίτι, θα φάνε, θα πιούν, θα κινηθούν, θα ερωτήσουν τη γνώμη των γονιών για κάτι, για το σχολείο και οτιδήποτε. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος κινείται μεν ελευθέρος, αλλά δεν είναι ανεξάρτητος. Μην νομίστε δε το «δεν είμαι ανεξάρτητος» ότι καταργεί την ελευθερία. Μην νομιστεί αυτό. Να σας πω κάτι, ένα άλλο παράδειγμα. Οι άνθρωποι πάνω στη γη μπορούν να πηδούν και να χοροπηδούν και να παραχοροπηδούν όπως θέλουν? Σκεφτήκατε όμως ότι η γη στην οποία χοροπηδάμε εξαρτάται από τον ήλιο? Το ξέρετε αυτό? Διότι η ταχύτητα για να φύγει από τον άλλον, από τον ήλιο, ισοφαρίζει με την έλξη που ασκεί ο ήλιος στην γη. Άρα λοιπόν μπορούμε να λέμε θα είμαι ελεύθεροι πάνω στη γη, εξαρτώμεθα όμως από τον ήλιο. Το σκεφτήκατε αυτό? Έτσι λοιπόν και από τον Θεό είμαι ελεύθεροι, και εγκλήματα να κάνουμε, παρά τα αυτά όμως εξαρτώμεθα από τον Θεό. Πού εξαρτώμεθα? Από τόσα πράγματα. Αν ο Θεός δεν δώσει τη βροχή του, τον ήλιο του, δεν δώσει τους ευκράτους καιρούς, μπορούμε να ζήσουμε? Ναι, ναι, αλλά. Συνεπώς, ο άνθρωπος εξαρτάται από το Θεό. Δημιουργήθη ο άνθρωπος από το Θεό για έργα αγαθά. Θα ήταν αδιανόητο να γίνει για έργα κακά. Ακούστε τι λέει στην προσεφεσή σου ο Απόστολος Παύλος, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 10. Αυτού γάρ εσμέν ποίημα, μάλιστα ακριβέστερα του Χριστού, διότι λέγει είμεθα αυτού του Χριστού ποίημα, κατασκεύασμα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού επί έργης αγαθής. Χτιστήκαμε, αφού χτιστήκαμε εν Χριστώ Ιησού, εκείνο το εν σημαίνει το μέσα, δεν εξηγώ πιο πολύ, του Παύλου αυτής η προθέση, το εν και τα λοιπά έχουν πολύ σημασία. Εκείνο που λέει εν Χριστώ Ιησού εν πνεύματι Αγίω, που θα πει με το Χριστό και με το Πνεύμα το Άγιο, με στο Χριστό και μέσα στο Πνεύμα το Άγιο και λοιπά και λοιπά. Επί έργης αγαθής, με σκοπό να αποφέρομαι έργα αγαθά. Υπογραμμίζω, γιατί εδώ είναι το κύριο σημείο της ερμηνείας του πράγματος, για έργα αγαθά. Αν όμως ο άνθρωπος δεν μείνει στα αγαθά έργα, τότε τι γίνεται?
ο φιλέτης έναντι του Θεού. Όταν κάποιος βάλει έναν υπάλληλο και του πει θα μου κάνεις αυτές τις δουλειές, εάν δεν τις κάνει αυτές τις δουλειές, δεν είναι υπόλογος και χρεός της απέναντι σε εκείνον τον εργοδότη που του ανέθεσε μία εργασία? Είναι πολύ φυσικό, τον αντιλαμβανόμεθα. Εφόσον λοιπόν μας κατασκεύασε ο Θεός για έργα αγαθά, εμείς όμως δεν κάνουμε έργα αγαθά, τότε βεβαίως είμεθα οφειλέται έναντι του Θεού, επειδή οφείλαμε να αποδώσουμε αυτά τα αγαθά έργα, αλλά δεν τα αποδώσαμε. Να σας πω και ακόμα ένα παράδειγμα. Θυμηθείτε την παραβολή των ταλάντων. Ο πρώτος παίρνει 5 και θα κάνει 10, ο δεύτερος παίρνει 2 και θα κάνει 4 τα τάλαντα. Τα τάλαντα ξέρετε τι είναι, τα χαρίσματα είναι, προσέξτε, είναι το κατ' εικόνα. Και τι θα πει τα κάνω 10, τα 5, βάζω το καθομοίωση και τα κάνω 10. Το κατ' εικόνα το έχω, θέλω δεν θέλω, ως πρίκα. Το καθομοίωση όμως έχει μέσα το δικό μου κόπο και τα κάνω 10. Εφ δούλε πιστέ και αγαθέ. Ήσου λέει πιστός στα λίγα, θα σε καταστήσω επί πολλών νοικοκύρη. Ο τρίτος είπε, κύριε λέει φοβήθηκα, γιατί ζητάς λέγει καρποφορία εκεί που δεν έσπηρες και ζητάς πράγματα εκεί που δεν έδωσες. Ακούτε, ζητάς εκεί που δεν έσπηρες, ζητάς καρποφορία. Και επειδή λοιπόν φοβήθηκα, δεν σε θεωρώ άδικον, φοβήθηκα, γι' αυτό το τάλαντό σου το έκρυψα. Λάβε το σον, πάρε το δικό σου. Έτσι μου το έδωσες. Προσέξτε, δεν το κατεχράστη, μόνο που δεν το δούλεψε. Και πώς χαρακτηρίζεται? Αχρίος δούλος. Αχρίος. Βλέπετε λοιπόν ότι ο άνθρωπος έχει μία ανεξάρτηση. Και εάν κανείς κατηχράτω, προσέξτε, το τάλαντον, πόσο περισσότερα θα ήτο η ευθύνη του απέναντι του Θεού, γιατί στάθηκε καταχραστής. Ο δούλος της παραβολής δεν κατεχράστη, το απέδασε ολόκληρο. Θέλω να καταλάβετε από αυτό ότι όφιλε να δουλέψει το τάλαντο. Εγώ σε έκανα, σε έκθεσα επί έργης αγαθής. Οφείλεις να δουλέψεις αυτό που εγώ θέλω. Ποιο? Τα αγαθά έργα. Σου έδωσα δε και την δυνατότητα. Είναι η δυνατότητα του καθομοίωση. Έτσι λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, φύσιμεν έχουμε το κατ' εικόνα, αλλά η αξιοποίησή του θα γίνει με το καθομοίωση. Εάν δεν το εργαστούμε, είμεθα χρεώστε έναντι του Θεού. Και προσέξτε, χρεώστε έστω και αρνητικός. Τι εννοώ αρνητικός? Όπως ο δούλος. Λάβε το σόν, πάρε το δικό σου. Πόσο μάλλον θετικός, εάν στραπατσάραμε, κάνω επαναλήψεις, δεν πειράζει, και καταχραστήκαμε το τάλαντο του Κυρίου. Η ίδια λοιπόν της αμαρτίας ως χρέους, πιστεύω έγινε αντιληπτός, πηγάζει από εδώ, από αυτό το σημείο. Κτιστέντες επί έργης αγαθής, να μην τα ξαναλέγω κλπ. Και το χρέος αυτό παίρνει βεβαίως διαστάσεις αμαρτίας. Δεν είναι να πεις δεν το δούλεψα το τάλαντο, χάλασε ο κόσμος. Τι θα πει αμαρτία? Αν ερωτήσουμε τι θα πει αμαρτία, η λέξη ξέρετε είναι ομοιρική, το γνωρίζετε?
είναι ελληνική ομηρική. Όμηρος χρησιμοποιεί τη λέξη αμαρτία. Βεβαίως, άλλη είναι η έννοια της λέξεως αμαρτία στην Αγία Γραφή και άλλη είναι εις τον Όμηρον. Στον Όμηρο και στους μετέπειτα Έλληνες συγγραφείς έχει την έννοια του σφάλιν, ότι σφάλω, έκανε ένα λάθος, του αστοχήν, έκανα μια αστοχία. Η αμαρτία κατά το Ευαγγέλιο είναι προσβολή. Ξέρετε πόσο προσβολή κατά του Θεού. Ξέρετε πόσο μεγάλη διαφορά υπάρχει, τρομακτική. Το να πω έκανε ένα λάθος, έκανε ένα λάθος. Ποιον προσέβαλα, τίποτα, έκανε ένα λάθος. Μία αστοχία. Όταν όμως μιλάμε για προσβολή, το πράγμα δεν είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έτσι λοιπόν η αμαρτία ευαγγελικός παίρνει διαστάσεις προσβολής κατά του Θεού. Και αν θέλετε να το καταλάβετε, πάλι επανέρχομαι σε αυτά που είπα προηγουμένως. Μου ανέθεσε ο Θεός, αρνήθηκε και είμαι όχι απλώς χρεώστης, αλλά και εκείνος ο οποίος προσέβαλα το θείον θέλημα. Θέλετε να το δείτε καλύτερα αυτό? Επιμένω για να καταλάβουμε κάποτε τι είναι αμαρτία. Και πολύ παραπάνω να λέμε ότι δεν κάνουμε αμαρτίες. Θα το δούμε και πιο κάτω πως το λέει ο Άγιος Κύριλλος. Ξέρετε ότι μεταξύ εμού και του Θεού υπάρχει ένας λογαριασμός. Και αυτός ο λογαριασμός είναι γραμμένος. Είναι ένα χρεόγραφον. Ένα χρεόγραφον. Χρεόγραφον. Ο Απόστολος το λέγει χειρόγραφον. Είναι χρεόγραφον. Τι είναι αυτό το χρεόγραφον? Είμαι απέναντι στο Θεό χρεώστης. Και ξέρετε τον παλιό καιρό οι χρεώστες που πήγαιναν και σήμερα στη φυλακή. Και ξέρετε ποια είναι η φυλακή ευαγγελικά? Η κόλαση. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός, αυτό το χειρόγραφον, το χρεόγραφον, να το σχίσει. Ξέρετε τι ελπίδα είναι να σε καλέσει ο δανειστής σου, να δανειστείς μέχρι τα μούνια εδώ, μέχρι το κεφάλι, τι θα κάνω, και να σου πει, δες εδώ τι μου χρωστάς, το λάβεις? Ναι, ναι, χρωστώ, χρωστώ, δεν μπορώ να το αρνηθώ. Το βλέπεις αυτό το χαρτί? Το βλέπω. Κράτς, κράτς. Πώς πρέπει να αισθάνεται αυτός που χρήστηκε, που σκίστηκε το χρεόγραφο? Πάρτε μια συναλλαγματική πολλών εκατομμυρίων και ο άλλος σας λέει, σας το χαρίζω, σχίζω τη συναλλαγματική. Πώς πρέπει κανείς να αισθάνεται? Ακούστε τώρα πώς το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος. Είναι στην προς Κολασσαΐς 2,13. Χαρισάμενος ημίν, χαρισάμενος, μας τα χάρισε, ημίν τα παραπτώματα, μας χάρισε τα παραπτώματά μας, τα χρέη μας, εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον της δόγμασι, ο ειν υπεναντίον ημίν. Είδατε, αφού εξήλειψε, το εξάλειψε, το έσκυσε το χειρόγραφο που ήταν εναντίον μας, το καθημόν, αυτό που ήταν εναντίον μας. Ο ειν, το λέει, καταρχάς το καθημόν το εκφράζει, το λέει όμως δεύτερη φορά. Ο ειν υπεναντίον ημίν, που ήταν εναντίον μας, δηλαδή εις βάρος μας, επιβαρυντικό μας. Και αυτό, το χειρόγραφον, το χρεόγραφον, ήρεν εκ του μέσου, το πήρα από τη μέση, προσιλώσας αυτό το σταυρό. Αφού το κάρφωσε επάνω εις των σταυρών, τέλος, εγώ σταυρώθηκα για σένα, ξόφλησες. Ξόφλησα τόσο εύκολα? Ναι,
μόνο ξέρεις τι θα κάνεις. Θα με βάλεις τώρα αντιπρόσωπό σου απέναντι του Θεού Πατρός, ακριβέστερα απέναντι του Αγίου Τριαδικού Θεού. Θα με βάλεις αντιπρόσωπό σου, τι δηλαδή, την θεανθρωπίνη μου, το θεανθρώπινο μου πρόσωπο, και θα πεις: εάν ο Χριστός κάρφωσε το χειρόγραφο, το χρεόγραφο στο Σταυρό, εγώ τον απέναντι του Θεού, εγώ τον κάνω αντιπρόσωπό μου για αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Τον κάνω αντιπρόσωπό μου, γιατί εκείνος με αντιπροσωπεύει, αφού το δικό μου το υπεναντίον, το κατά σε μένα χειρόγραφό μου το παίρνει και το σχίζει, το καρφώνει στο Σταυρό. Εάν εγώ αυτόν τον δεχθώ ότι έκανε αυτήν την πράξη, τι θα επιδεχθώ? Να πιστέψω. Αυτή είναι τώρα η πίστη. Πίστεψες στον Ιησού Χριστό, σώθηκες. Πάει το χειρόγραφο. Και κάτι ακόμα, αν μετανοήσεις, πάει το χειρόγραφο, τελείωσε. Πέστε μου, είναι καταπληκτικό ή δεν είναι καταπληκτικό? Ας θυμηθούμε ακόμα την παραβολή του χρέους του δούλου. Τι κάνει εκεί? Με μύρια τάλαντα, θα το εξηγήσω λίγο πιο κάτω, θα πει μύρια τάλαντα. Σε παρακαλώ, λέει, θα δουλέψω. Μύρια τάλαντα, ξέρετε πόσο είναι? Είναι 10.000 τάλαντα χρυσά. Τάλαντο, το τάλαντο σε αξία χρυσού ήταν 240 χρυσές λίρες Αγγλίας. Συνεπώς 10.000 χρυσές λίρες Αγγλίας είναι 2.400.000 χρυσές λίρες Αγγλίας. Δηλαδή πραγματική αξία, όχι αρχαιολογική. Λέει, θα σου ξοφλήσω. Πότε θα ξοφλήσεις? Σε παρακαλώ, άντε στο χαρίζω όλο, του λέει. Ω, με τόση ευκολία. Φιλάνθρωπος ο Κύριος. Σε χαρίζω όλο. Και παρακάτω κατέβηκε και δεν χάριζε τα 100 δινάρια στο σύνδουλό του. Ξέρετε πόσο είναι τα 100 δινάρια? 2 λίρες. 2 λίρες. 2 λίρες. Και ο άλλος δεν του είπε χάρισέ μου τις, αλλά μακροθύμησε σε μένα, θα σου τα πληρώσω τα χρέη μου. Και τότε το μάθαν, το είδαν οι δούλοι, οι άλλοι, λέει, εκεί όπως λέει η παραβολή, όπως είναι χτισμένη η παραβολή, δομημένη, το είπαν στο αφεντικό. Έλα εδώ, του λέει, δεν ντρέπεσαι? Εγώ σου χάρισα τέτοιο ποσό μόνο γιατί με παρακάλεσες. Εσύ δεν μπορούσες να περιμένεις να σε πληρώσει ο σύνδελός σου? Λοιπόν, αρπάτε τον, λέει, και πάρτε τον και το ρίξετε τον εις την φυλακή μου, εσώ του μου αποδώσει το ποσό μου χρωστάει. Δηλαδή ποτέ. Και λέει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, πολλά έχομεν αμαρτήματα, πτέωμεν γάρ και εν λόγω και εν διανία και πλήστα κατά γνώσεως άξια ποιούμεν. Έχουμε, λέγει, πολλά αμαρτήματα και φταίμε, διότι φταίμε και σε λόγια και σε σκέψεις, αλλά κάνουμε και πράξεις, εννοεί, πράγματα πολλά άξια καταγνώσεως, κατηγορίας. Σκέρωνουμε εδώ. Ώστε λοιπόν αμαρτάνομαι με πράξεις, λόγους, σκέψεις. Η παραβολή που σας είπα προηγουμένως, εν συντομία, με το χρέος των μυρίων ταλάντων, δείχνει ακριβώς αυτό το μέγεθος. Δηλαδή τι? Μα τόσες αμαρτίες έχω εγώ. Ναι, αδελφέ, και εσύ και εγώ, και εγώ και εσύ, λογάριασε από το πρωί που θα ξυπνήσουμε μέχρι το βράδυ που θα κοιμηθούμε, πόσες πονηρές σκέψεις περνούν από το μυαλό μας. Μπορεί να μην πραγματοποιηθούν, αλλά πόσες πονηρές σκέψεις περνάνε από το μυαλό μας? Πάσης φύσεως πονηρές σκέψεις.
όχι μόνο σαρκικές με την έννοια γενετήσιες, πάσης φύσεως. Πώς να τον άλλο να τον ξεγελάσω, πώς να τα βολέψω από εκεί, μύριες σκέψεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πέστε μου, πόσα λόγια λέμε? Και όταν ο Κύριος λέγει, σας βεβαιώνω, θα δώσετε λόγο δια πάντα αργών λόγων. Δεν λέγει για βλασφημίες, δεν λέγει για βρισχές. Δια πάντα αργών λόγων. Και ξέρετε ποιος είναι αυτός ο αργός λόγος? Να τρομάξουμε κι εγώ κι εσείς. Όταν κάθισε και λες λόγια που είναι κουταμάρες. Α, τίποτα. Είναι εκείνο το «ελάτε να φλιαρίσουμε», κάποτε μας έλεγε κάποιος άνθρωπος. Θα έρθω, λέει, στο μοναστήρι να φλιαρίσουμε. Σαν πως είχαμε τον καιρό εμείς να καθίσουμε να φλιαρίσουμε. Να φλιαρίσουμε. Και ξέρετε, το να φλιαρώ είναι πολύ γλυκό πράγμα. Πω, είναι γλυκύτατο. Σας το έλεγα και σας το έλεγα. Είναι γλυκύτατο πράγμα να φλιαρείς. Μπορεί να μην κατηγορείς. Κούφια πράγματα. Λογαριάστε λοιπόν πόσα λόγια λέμε τα οποία είναι στην αργολογία. Λογαριάστε ακόμη και πόσες πράξεις κάνουμε που δεν είναι σωστές. Μέσα στην ημέρα, τα χέρια μας, τα πόδια μας, τα μάτια μας, πώς κινούμεθα, τι κάνουμε, πόσα πράγματα κάνουμε. Παρακαλώ, αυτά μέσα σε μία ημέρα. Πολλαπλασιάσατε αυτά επί 30 ημέρες, να δείτε τι βγαίνει στο μήνα. Πολλαπλασιάστε επί 12 το ποσό που βρήκατε, το γινόμενο, να δείτε τι βγαίνει στο χρόνο. Και βάλτε για μια ζωή ολόκληρη τι βγαίνει. Να γιατί το χρέος μας είναι υπέρογκον και παριστάνεται από τον Κύριον μύρια τάλαντα. Λέγει ο Ιώβ 14,4. Τις γαρ καθαρός έστε απορρίπου. Ποιος, λέει, μπορεί να σταθεί καθαρός από βρωμιά, απορρίπω? Αλουθείς, εάν και μία ημέρα ο βίος αυτού επί της γης. Κανένας, έστω κι αν η ζωή του είναι μόνο μία ημέρα επάνω εις την γη. Άρα εδώ έχουμε κάτι πολύ σημαντικό. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Ευαγγελιστής, στην πρώτη του επιστολή, αυτό που ήδη ανέφερε και ανέγραψε ο Άγιος Κύριος: και εάν είπομεν ότι αμαρτίαν ουκ έχομεν, ψευδόμεθα, λέμε ψέματα, ως λέγει ο Ιωάννης, συμπληρώνει ο Άγιος Κύριος. Α Ιωάννου 1,8. Το πιστεύετε, αγαπητοί μου, ότι έρχονται άνθρωποι και έρχονται για πρώτη φορά στη ζωή τους και είναι 50, 60, 70, 80 χρονών, ξέρω εγώ, και σου λέει δεν έκανα αμαρτίες εγώ στη ζωή μου? Πέστε μου, σε ποια απόγνωση πρέπει να έρχεται ο πνευματικός όταν πρέπει να δείξει σε αυτόν τον άνθρωπο ότι έχει αμαρτίες? Και κατά το από πού να πιάσει? Τι να του πεις, πώς να τον πείσει? Τέλος πάντων, από κάπου αρχίζουμε. Και του λες, αγαπητέ, κάνα ψέμα δεν είπες στη ζωή σου? Εγώ? Ποτέ. Καλά, ένα ψέμα δεν είπατε στη ζωή σας? Εγώ? Ψέματα θα σου πω. Δεν είπα ψέμα. Αρχίστε παρακαλώ να κάνετε δουλειά σε έναν τέτοιον άνθρωπο. Σας βεβαιώνω, λέει, δεν έκαναμε τίποτα. Δίνουμε συγχωρητική ευχή, δηλαδή να κοινωνήσει και ας κάνει καλά με τον Θεό. Τι να του πεις αυτού του ανθρώπου? Κάτσε στα θρανία να σε διδάξω. Τι. Δυσχερεστάτη είναι η περίπτωση. Γι' αυτό, πού είναι εκείνοι που λέγουν ότι δεν έχουν αμαρτίες? Εσείς που ακούτε και μελετάτε το Λόγο του Θεού, ποτέ μη πείτε δεν έχουμε αμαρτίες.
θα τις ομολογήσουμε για να μας τις συγχωρήσει ο Θεός. Είδατε προηγουμένως με πόση ευκολία το να πεις Κύριε συγχωρεσέ με, μετανοώ συγχωρεσέ με, σε συγχωρεί. Ξέρει όμως και την ανθρώπινη αδυναμία και ξέρει ότι θα τα επαναλάβεις κάποια από αυτά. Γι' αυτό σου βάζει το μυστήριο της εξομολογήσεως. Μετά από το βάπτισμα, που το βάπτισμα όλα τα αμνηστεύει, για να μη πεις ότι δεν μπόρεσα στη ζωή μου να διορθωθώ. Όχι, η φιλανθρωπία του σε ξανασυγχωρεί και σε ξανασυγχωρεί. Και πόσες φορές λέει ο Απόστολος Πέτρος, Κύριε μπορώ να συγχωρήσω εκείνον που έφταξε? 7 φορές λέει ο Κύριος, όχι 7, 77, 70 φορές το 7, δηλαδή 490 φορές. Δεν θα μετράμε τις φορές έκφρασης λόγου που δείχνει το απεριόριστον. Και εάν εγώ ο άνθρωπος πρέπει να συγχωρώ απεριορίστως τον άλλον, σας ερωτώ, ο Θεός δεν υπερέχει του ανθρώπου? Ότι όντως απεριορίστως ο Θεός με συγχωρεί, αρκεί να του ζητώ άφεση και να ομολογώ τις αμαρτίες μου. Ξέρετε ότι την Κυριακή προσευχή τουλάχιστον μία φορά την ημέρα τη λέμε, τουλάχιστον μία φορά. Για εκείνους που κάνουν προσευχή ή μόνο το πρωί ή μόνο το βράδυ, αγαπητοί προσέξτε, πρωί και βράδυ θα κάνουμε προσευχή, όχι μόνο το πρωί ή όχι μόνο το βράδυ. Παρακαλώ, είναι κάτι που δεν τα κατάφερα να σας διορθώσω. Όχι εσάς που με ακούτε, όχι εσάς που με ακούτε έκανα λάθος, γιατί εσείς εξομολογήστε, κάνετε το πρωί προσευχή. Α, ξέρετε, καμιά φορά το ξεχνάω ή κάνω μόνο το βράδυ. Πρωί και βράδυ κάναμε προσευχή. Λοιπόν, έστω και μια φορά την ημέρα, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όταν λέμε Πάτερ ημών και άφεση μην το οφειλήματα ημών, στην πραγματικότητα ομολογούμε την αμαρτωλότητά μας. Ένα μόνο, έχει πολύ αξία αυτό, ένα μόνο, ότι πρέπει αυτό να το συνειδητοποιήσουμε. Τότε, συνειδητοποιώντας το αυτό, ομολογούμε την αμαρτωλότητά μας, διότι πώς αλλιώτικα θα ζητούσαμε να μας συγχωρήσει ο Θεός εάν αυτό δεν συνέβαινε? Ακόμη, όταν λέμε κάθε μέρα την προσευχή αυτή, σημαίνει ότι συνεχώς αμαρτάνουμε. Όχι χθες και συγχωρήθηκα και τελείωσα, αφού σήμερα πάλι λέγω το Πάτερ ημών, σημαίνει ότι και σήμερα είστε συγχώρεση. Γιατί και σήμερα έχω αμαρτήσει. Και τι κάνουμε? Ζητούμε ανανέωση αυτής της συγχωρήσεως, που είναι ανανέωση μετά το βάπτισμά μας. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε άφεση αμαρτιών και μετά το βαπτισμά μας? Ακόμη όταν λέμε άφεση μην τα οφειλήματα ημών, με αυτό το αίτημα παραπεμπόμεθα, και υπονοείται, παραπεμπόμεθα εις το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Διότι το να πεις ότι εγώ ζήτησα στο Πάτερ ημών να με συγχωρήσει ο Θεός, άρα είμαι συγχωρημένος. Ναι, από εκεί ξεκινάει το πράγμα, αλλά δεν τελειώνει εκεί. Ξέρετε πώς είναι εκείνοι οι οποίοι διαστρέφουν τα πράγματα και τι κάνουν? Σου λέει, είπα στην προσευχή μου το συγχώρεσέ με, θα το πούμε. Είπα τις αμαρτίες μου εις την εικόνα, θα πούμε τις αμαρτίες μας στην εικόνα, με την έννοια, Κύριε σήμερα στάθηκα τέτοιος και τέτοιος. Αλλά ο Κύριος έδωκε εντολή για να λυθούν οι αμαρτίες μου, να πάω σε εκείνον που έβαλε, τον έβαλε αντιπρόσωπό του, καλύτερα εκπρόσωπό του, όχι αντιπρόσωπον, εκπρόσωπό του. Ποιον?
τον Πέτρο τους Αποστόλους, δηλαδή τους κληρικούς, δηλαδή το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Την αρχή θα την κάνω λοιπόν από το Πατέρ ημών, αλλά θα τύχω όμως τη συγχωρήσεως όταν θα πάω στην εξομολόγηση, διότι θα ήταν δυνατόν η Κυριακή προσευχή να αντικαθιστά το μυστήριο της εξομολογήσεως, πολύ δε περισσότερον να το καταργεί αδιανόητο. Γιατί? Διότι ο Κύριος ίδρυσε το μυστήριο της εξομολογήσεως. Εκεί λοιπόν θα πάω. Ξέρετε γιατί το εξηγώ έτσι? Γιατί σίγουρα μπορεί να υπάρξουν διεστραμμένες ερμηνείες του πράγματος. Ο καθένας να τα εξηγεί όπως θέλει. Όχι. Το πράγμα είναι έτσι. Και προχωρεί ο Άγιος Κύριος και λέγει: «Και συνθήκας προς τον Θεόν τη θέμεθα, συγχωρήσε ημίν παρακαλούντες τα αμαρτήματα, παρακαλούντες τα αμαρτήματα, ως και ημίς της πέλας τα οφειλήματα». Κάνουμε λέει συνθήκες με τον Θεό. Να μας συγχωρήσει τον παρακαλούμε τα αμαρτήματά μας, όπως και εμείς τους πλαϊνούς μας έχουμε συγχωρήσει εκείνα που εκείνοι μας έχουν βλάψει. Είναι εκπληκτικό να κάνει κανείς συμφωνία με τον Θεό. Εγώ θα σας πω μία συμφωνία που έχω κάνει, μπορεί να γελάσετε, αλλά έχω βγει από κάθε φροντίδα. Όταν πρωτοπήγαμε στο μοναστήρι, αγοράζαμε ένα πρώτο καιρό κάποια λουκούμια, λίγα όμως, λίγα κιλά, γιατί δεν είχαμε και επισκέπτες. Κάποιο καιρό αρχίσατε να φέρνετε εσείς λουκούμια. Λοιπόν, η συνθήκη μου είναι η εξής: αν Παναγία μου στέλνει λουκούμια, θα δίνουμε λουκούμια. Αν δεν στέλνεις, δεν θα δίνουμε. Πάλι κρατούμε πολλές φορές το τραπέζι μας ανθρώπους. Τώρα υπάρχουν και οι τεχνικοί λόγοι πολλές φορές που δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε, όταν δεν μπορούμε να κρατήσουμε. Τεχνικοί λόγοι. Τεχνικοί, δεν μπορούμε, δεν έχουμε χέρια, δεν μπορούμε. Δεν θα ντραπώ, χρόνια το σκέπτομαι. Να σας πω, αγαπητοί μου, στη λειτουργία, όταν τελειώσουμε, δεν θα κρατήσουμε κανένα στο τραπέζι μας, γιατί δεν έχουμε τίποτα να σας δώσουμε. Έκανα λοιπόν συνθήκη: εάν στέλνεις Παναγία μου, θα δίνουμε. Εάν δεν στέλνεις, δεν θα δίνουμε. Περίεργο, κάνει ο άνθρωπος συνθήκη με τον Θεό? Ναι, ακούστε τι λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις: ο δικός μου χρεός της είναι ο τάδε, λέει στο Θεό. Ο δικός σου είμαι εγώ. Έλυσα, λύσε. Εγώ έλυσα με τον πλησίον. Τώρα λύσε και τη δική μου, τις δικές μου αμαρτίες. Έλυσα, λύσε. Άφησα, άφησε. Εγώ άφησα από τον άλλον. Τώρα λοιπόν άφησε και τα δικά μου. Και λέγει: πολύ έδειξα το έλεος τον συνάνθρωπο, λέει ο άνθρωπος στο Θεό. Μιμήσου και εσύ, σύ ο Θεός, μιμήσου και εσύ ο Κύριος την φιλανθρωπία του δούλου σου. Υποχρεώνει το Θεό. Έτσι ερμηνεύει ο Άγιος Γρηγόριος, όπως σας είπα, ο Νήσις. Σπουδαίο. Κάναμε συνθήκες, όπως το λέει ο Άγιος Κύριλλος. Και συνθήκη θα πει ότι συμβαλόμεθα δύο, συμβαλόμεθα. Τι εσύ θα κάνεις και τι εγώ θα κάνω. Σας μοιάζει περίεργο? Σας μοιάζει εκπληκτικό? Αλλά λέει, κανένας από αυτή τη συνθήκη τι βγαίνει? Μας συμφέρει? Μας συμφέρει, βεβαίως. Μας συμφέρει πάρα πολύ αυτή η συνθήκη, διότι εκείνα που εμείς χρωστάμε στο Θεό είναι πολλά. Εκείνα που οι άλλοι μας χρωστούν είναι λίγα.
Είναι πάρα πολύ λίγα, είναι 100 δινάρια κατά την παραβολή. Άρα μας συμφέρει. Δεν είναι το ανόητος αυτός ο δούλος, ο χρεός της, κατά την παραβολή, να μη φανεί μακρόθυμος, αφού ο Κύριος του γι' αυτόν φάνηκε μακρόθυμος? Γιατί όμως τα αμαρτήματά μας είναι μεγάλα απέναντι στο Θεό και των αλωνών να είναι μικρά? Ακούστε τώρα ένα παράδειγμα που θα σας πω, ένα παράδειγμα που σας το έχω ξαναπεί και ξαναπεί. Δεν πειράζει όμως, όσοι το ξέρετε απλώς θα το θυμηθείτε. Το αμάρτημα, δηλαδή η προσβολή. Σας είπα προηγουμένως ότι το αμάρτημα δεν είναι αστοχία, είναι προσβολή. Συνεπώς, η προσβολή αυξάνει ή μικραίνει ανάλογα με το πρόσωπο που εγώ συναλλάσσουμε. Και το παράδειγμα ήταν το εξής που σας είχα πει. Αν αυτή τη στιγμή ένα παιδάκι μας ενοχλεί, εγώ χάνω την υπομονή μου, κατεβαίνω από εδώ από το βάθρο και του τραβάω το αυτί δίνοντάς ένα σκαμπυλάκι. Το παιδάκι κλαίει, το μαζεύει η μάνα του. Τι βγήκε? Τίποτα. Κάποιος από εσάς έχει με ενοχλεί, δεν ξέρω, έτσι το νομίζω. Κατεβαίνω από εδώ και του δίνω εκεί που κάθεται στο κάθισμα του ένα γερό σκαμπύλι. Βγαίνει τώρα τίποτα? Βέβαια, τα πράγματα αρχίζουν να σοβαρεύουν. Πάω να μιλήσω στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, και κάτι δεν μ' αρέσει μαζί του και του πατάω ένα σκαμπύλι που να το θυμάται για όλη τη ζωή. Δεν μου λέτε, το πράγμα διαφέρει? Και τις τρεις φορές ένα σκαμπύλι έδωσα, και τις τρεις φορές. Αλλά διαφοροποιείται όμως κάθε φορά? Διαφοροποιείται. Γιατί? Διότι διαφέρει το πρόσωπο. Και ρωτώ τώρα, εάν προσβάλλω το Θεό, τι διαστάσεις παίρνει η προσβολή που του κάνω? Ο Θεός είναι άπειρος και αιώνιος, που σημαίνει, αν προσβάλλω το Θεό, η αμαρτία μου, η προσβολή μου απέναντί του είναι άπειρη και αιωνία. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Να σας το πω πως το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος αυτό. Το λέει με άλλα λόγια, η ουσία είναι ίδια. Λέει, μου λέει για τα σαρκικά αμαρτήματα, ερωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος, και σου λέγω, πόσο κράτησε ένα σαρκικό αμάρτημα? Λίγα λεπτά. Είναι δίκαιο πράγμα να τιμωρούμε αιωνίως? Ναι, του λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, απαντάει. Ξέρετε, όταν μιλάει ο Ιερός Χρυσόστομος, πολλές φορές ερωτά και απαντά για λογαριασμό εκείνου που θα απαντούσε. Λέγει, ναι, το αμάρτημά σου κράτησε κάποια λίγα λεπτά, αλλά η προσβολή όμως απέναντι στο Θεό είναι άπειρη και αιωνία. Και δεν μπορείς να πεις, μα τόσο λίγο αμάρτησα, αιωνίως θα τιμωρούμε. Πού είναι εκείνοι που λένε αιωνία η κόλαση? Γι' αυτό το λόγο. Επειδή αιώνιος και άπειρος είναι ο Θεός. Αγαπητοί μου, άμα αυτά τα πράγματα τα συνειδητοποιήσουμε, πόσο θα αλλάξει η ζωή μας, πόσο, και πόσο εύκολοι θα είμαστε να ζητούμε κάθε στιγμή από το Θεό συγχώρεση, είτε στην καθημερινότητά μας και στην προσευχή μας, είτε βεβαίως συνέχεια στην εξομολόγηση. Βέβαια τώρα κρίνεται ότι τα αμαρτήματα των άλλων είναι μικρά. Να, γιατί είναι μικρά τα αμαρτήματα των άλλων? Τι μπορεί να μου έκανε ένας άνθρωπος? Σαν τι μπορεί να μου έκανε? Να με έκλεψε? Να ξεκλείδωσε το
το διαμέρισμά μου και να μου κλέψει, να σήκωσε να το καμιώνει όλα τα επιπλά μου, και έτσι τώρα κλέβουν, ξέρετε. Δεν μπαίνουν τώρα πια για να κλέψουν κάτι, κανένα τίποτα χρήματα. Σου αδειάζει το διαμέρισμα ολόκληρο στο BKV. Και ξέρετε, επισήμως, είναι απ' έξω το καμιόνι. Οι γείτονες νομίζουν ότι εσύ κάνεις μετακόμιση και σου κλέβουν ολόκληρο το σπίτι. Εγώ θα σας πω τη χειροτέρα περίπτωση. Να σε σκοτώσει. Είναι αδικία. Είναι μεγαλύτερα αδικία. Διότι αν σε έκλεψε, ό,τι άλλο να σου έκανε, όποια άλλη αδικία να σου έκανε, είναι μικρότερες από το να σε σκοτώσει. Αγαπητοί μου, δεν με αδίκησε ο άλλος, γιατί θα ξανααναστηθώ. Εάν εσύ, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν αδικήσεις τον εαυτό σου, κανείς δεν μπορεί να σε αδικήσει, έστω και αν ακόμη σε σκοτώσει. Και έτσι φωνάζομαι, φωνάζομαι και λέμε, με αδίκησε, με αδίκησε, θα πάω στο δικαστήριο, με αδίκησε, γιατί σου πήρα μερικά τετραγωνικά χωράφια, γιατί σου κλέψε κάποια χρήματα, γιατί και τι άλλο γιατί. Ουσιαστικά δεν αδικούμεθα, εάν έτσι τοποθετήσουμε τα πράγματα και μη σας κάνει πραγματικά εντύπωση. Αλλά προχωρώ. Οφείλουμε όμως να συγχωρούμε με την καρδιά μας, να μην λέμε, να μην λέμε, εάν δεν σας συγχωρώ. Όχι, με την καρδιά μου θα σας συγχωρήσω. Λέει ο Κύριος, εάν γραφείτε τις ανθρώπους τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος. Εάν δεν μη αφήτε τις ανθρώπους τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών, λέει ο Ματθαίος. Και πιο κάτω ο ίδιος ο Ευαγγελιστής, ούτω και ο πατήρ μου ο ουράνιος αφήσει ημίν, θα σας συγχωρήσει, εάν ποιήσει, συγγνώμη, ποιήσει ημίν, εάν μη αφείτε έκαστο στο αδελφό αυτού, δεν κάνετε το ίδιο στον πλησίο σας, προσέξτε, από τον καρδιόν ημών τα παραπτώματα αυτών, από τον καρδιόν ημών, με την καρδιά σας. Και συμπληρώνει ο Άγιος Κύριος αυτό που ήδη σας διάβασα, πρόσεχε ουν, πρόσεχε λοιπόν, μη δια τα μικρά και ευτελή τα τυποτένια εισέ αμαρτήματα που σου έκαναν οι άλλοι, αποκλείσεις σε αυτό τον βαρυτά των αμαρτημάτων την παρά του Θεού συγχώρηση, και μείνεις ασυγχώρητος με τα βαριά σου αμαρτήματα από το Θεό. Κάτι ακόμα, ας προσέξουμε αγαπητοί, ότι ο Θεός δεν δέχεται τη θυσία μας εάν δεν συγχωρήσουμε τον αδελφό μας. Εάν νουν προσφέρεις το δώρο σου, σημειώνω Ματθαίος 5,24, επί το θυσιαστήριον κακιμνηστείς, θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, έχει κάτι εναντίον σου, άφεσε εκεί το δώρο σου έμπροσθεν σου, συγγνώμη, το δώρο σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου, και είπαγε πρώτον διαλάγηθη το αδελφό σου, συγχωρήσουμε τον αδελφό σου, και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου, και τότε έλα να το προσφέρεις. Ήθελα να ρωτήσω, όταν εσείς οι κυρίες, παρακαλώ, φέρετε το πρόσφορό σας, είναι το δώρο αυτό, πρόσφορο, μήπως καμιά φορά θυμηθήκατε ότι κάτι συνέβη με κάποιο σπιτικό σας, κάποιο γείτονα, γυρίσατε πίσω σπίτι σας να πείτε, ξέρεις, α, συγχώρεσέ με, τα πράγματα, ή σε συγχωρώ ή συγχωρεσέ με, και να γυρίσετε πίσω και τότε να δώσετε το πρόσφορο. Άραγε καμία κυρία, λέω κυρίες γιατί οι κυρίες πάνε το πρόσφορο, άραγε καμία κυρία το έκανε αυτό ποτέ? Φοβάμαι ότι δεν το έκανε καμία. Θα ρωτήσετε εμένα που θα έπαιρνα το πρόσφορο, σας ερώτησα αν το κάνετε αυτό? Ούτε εγώ θα σας ερωτούσα. Κρίμα και σε εσάς, κρίμα και σε μένα. Η θυσία μας λοιπόν γίνεται τότε ευπρόσδεκτη όταν είναι ειρηνική, και η συμφιλίωση με τους αδελφούς
και συμφιλίωση με τους αδερφούς σημαίνει τι? Σημαίνει ειρήνη. Αυτό θα πει συμφιλίωση, ειρήνη. Γι' αυτό αρχίζει η λειτουργία ως εξής: εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Μα δεν την έχουμε αυτή την ειρήνη, αφού είμαστε τσακωμένοι. Πώς μπορούμε να μιλάμε για ειρήνη? Ψευδόμεθα εκείνη την ώρα. Ακόμη λέει ένας εκκλησιαστικός πατήρ ότι ο Θεός δεν απέβλεπε στα δώρα του Κάιν και του Άβελ, αλλά απέβλεπε στη διάθεσή τους. Ποια ήταν η διάθεση του καθενός? Μπορούσε να πει κανείς: Κύριε, ένα κόκος σταριού σου προσφέρω, δεν έχω άλλο. Είναι η διάθεση. Και η διάθεση του Κάιν δεν ήταν σωστή, αλλά η διάθεση του Άβελ ήταν σωστή. Αλλά κάτι ελάχιστα λεπτά για να τελειώσουμε. Έχουμε το εξής: η συγχώρηση ξεπερνάει τη δικαιοσύνη. Αν πάω στο αν με πάνε στο δικαστήριο και πω συγγνώμη για εκείνο το οποίο έγινε, η συγχώρεση δεν θα μου δοθεί. Δεν, το δικαστήριο κινείται επί της δικαιοσύνης και όχι επί της συγχωρήσεως. Το δικαστήριο λοιπόν δεν ξεπερνά, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις, και αν είναι μάλιστα παιδιά, σπάνιες περιπτώσεις. Έφτεξες, θα δικαστείς. Δεν γίνεται, θα δικαστείς. Διότι απλούστατα το δικαστήριο μένει εις το επίπεδο της δικαιοσύνης. Το θέλετε? Ορθώς. Αλλά όμως μην ξεχνάμε ότι η συγχώρηση για την οποία τόσο πολύ έγινε λόγος εδώ ξεπερνιέται από την αγάπη και τη φιλανθρωπία. Αν έπρεπε ο Θεός να προβάλλει τη δικαιοσύνη του όταν του ζητάμε συγγνώμη, ποτέ δεν θα μας συγχωρούσε. Άρα λοιπόν η συγχώρηση είναι πιο πάνω από τη δικαιοσύνη. Ξεπερνάει δηλαδή τη δικαιοσύνη. Προσέξτε όμως, όχι χρονικά απεριορίστως. Διότι μας λέει ο Κύριος σαφώς και κατηγορηματικός: θα έρθει να κρίνει τους ανθρώπους. Έλα δωσί, έλα δωσί. Παραβάτησε εκείνο. Ο κριτής εν ημέρα κρίσεως. Άωστε λοιπόν η περίοδος του ελέους είναι περιορισμένη. Αλλά γιατί είναι περιορισμένη? Δεν είναι στο Θεό περιορισμένη. Επειδή περιορισμένη είναι η ζωή του ανθρώπου και επειδή περιορισμένη η ιστορία της γης. Άρα λοιπόν, όσο έχω καιρό, είμαι στη ζωή, πρέπει να συγχωρηθώ από το Θεό. Γιατί αν φύγω από τον παρόντα κόσμο, τότε δεν θα μου προβάλλεται πια η συγχώρηση, αλλά η δικαιοσύνη. Γι' αυτό λέγει ωραιότατα εδώ ο Κύριος: ίσθυ ευνοών το αντιδίκο σου ταχύ. Φρόντισε λες, να καταλλαγείς με τον αντιδίκο σου γρήγορα, έως ότου ή εν τη οδό, όσο ακόμα είσαι στον δρόμο, γιατί αυτό σε τραβάει για το δικαστήριο. Με το δικαστή. Ξέρετε τι, ποια είναι η οδός? Καταρχάς ο αντίδικος ποιος είναι? Με αυτόν που μαλώνω καθημερινά, που έχω διαφορές. Η οδός ποια είναι? Η οδός του βίου τούτου. Όσο βαδίζεις τη ζωή είναι αυτή. Τι είπε? Ταχύ, τρέξε, γρήγορα. Μεταυτού, μήποτε σε παραδώ ο αντίδικος το κριτή και ο κριτής σε παραδώ το υπηρέτη, δηλαδή στον φύλακα των φυλακών, και εις φυλακήν βληθήσει και θα σε βάλει στη φυλακή. Αμήν λέγωση, σε βεβαιώνω, ουμή εξέλθεις εκείθεν από την κόλαση, έως σου αποδός τον έσχατον κοδράντιν, έως ότου αποδώσεις και το τελευταίο λεπτό. Δεν μας συμφέρει λοιπόν. Η κρίση, αγαπητοί μου,
σας είπα, μας περιμένει. Όσο έχουμε καιρό, πρέπει να ζητάμε και από το Θεό τη συγχώρηση και εις τους ανθρώπους, και εις τους ανθρώπους που μας φταίνε, να τους αποδίδουμε τη συγχώρηση, αλλά και να ζητάμε και εμείς τη συγχώρηση όταν σε αυτούς έχουμε ήδη βλάψει. Αυτά, αγαπητοί μου, και με το πέμπτον αίτημα της Κυριακής προσευχής. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την μεθεπομένη, όπως σας είπα, Δευτέρα.